Με τα στελέχη των κομμάτων, χθες είχαμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, σήμερα είναι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκινήσουμε για να τελειώνουμε κιόλας με τη Χρυσή Αυγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους τόνους λέει ότι αυτό το μόρφωμα δεν μας ενδιαφέρει, δεν έχουμε καμία σχέση κλπ. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα τα οποία αναδεικνύονται στο διάλογο, στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων. Το ένα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοια στελέχη με τέτοιο λόγο που προσπαθεί να αφομοιώσει, να πάρει κόσμο προς τη μεριά της, λέγοντας ότι εκπληρώ και εγώ τέτοιου είδους λογικές σε ένα βαθμό. Αυτή είναι η κριτική που κάνει στην Νέα Δημοκρατία και λέει για ποια στελέχη ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κριτική που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι που λέει ότι εσείς θέλετε να έχει ψηλά ποσοστά, να διατηρηθεί σε ψηλά ποσοστά η Χρυσή Αυγή, διότι από πού κόβει? Κόβει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τη δημοκρατία? Δεν βάζει, δεν αλλοιώνει την πραγματικότητα, τη ματιά που πρέπει να έχουμε σε αυτό το μόρφωμα? Κύριε Δράκη, να ξεκαθαρίσουμε, γιατί άρχισε μια συζήτηση αυτές τις μέρες η οποία αδική και είναι και προσβλητική, αλλά κυρίως θα λέγει επικίνδυνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και παραμένει και συνειδητά, θα σας έλεγα, εδώ και δεκαετίες από την ιστορική του διαδρομή, αποφασιστικά μαχητικό τμήμα του διαχρονικού αγώνα ενάντια στο φασισμό. Δεν το συζητάμε αυτό. Και ο νεοναζισμός όπως εμφανίζεται σήμερα είναι επικίνδυνος και όσοι παίζουν με αυτή την αντίληψη βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να εμείς να επιδείξουμε και καμία ανοχή και δεν έχουμε καμία διάθεση με αυτά τα μορφώματα να, ούτε να τα ακουμπήσει κανένας ούτε να τα προφυλάξει κανένας. Κλείνω σε αυτό το σημείο να πω ότι όλη αυτή την περίοδο του προσφυγικού που επιχειρήθηκε με το λόγο και πολλών προοδευτικών πολιτών, ενδεχομένως εντός εισαγωγικών, είτε προέρχεται από τη δημοκρατικούς πολίτες, θα λέω εγώ, από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από άλλα κόμματα, να διαμορφώσουν μια ρητορία η οποία οδηγούσε και ανέβαζε, αν θέλετε, διευκόλυνε τα μορφώματα αυτά και την Χρυσή Αυγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, η πολιτική για το ζήτημα του προσφυγικού ήταν τέτοια, η οποία καταφέραμε να μην έχουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή μια φοβία, ένα κλειστά σύνορα και μια αντίληψη απέναντι στους πολίτες και στην δημοκρατία, η οποία δημιουργεί όλη αυτή την, θα σας έλεγα, την άνοδο των κομμάτων αυτών, των ξενοφοβικών και των, θα σας έλεγα, με έναν τρόπο φασιστικών και ναζιστικών. Άρα αυτά να τελειώνει. Εγώ δεν θέλω να αποφύγω και τίποτα. Θα σας πω ότι η συζήτηση που άνοιξε και με τις δηλώσεις του κ. Παρασκευόπουλου, για να μην κάνουμε άλλη ερώτηση, νομίζω ότι ήταν μια ατυχής δηλώσεις οι οποίες έγιναν, γιατί τον αδικεί ιδιαίτερα τον κ. Παρασκευόπουλο, ότι μια πολιτή πορεία η οποία είναι προσιλωμένος και ο ίδιος προσωπικά αλλά και ως επιστήμονας στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα έλεγα ότι αυτές οι δηλώσεις, όσο και αν έχουν επιστημονικότητα ή αν έχουν μια αντίληψη, μπορεί να δικαιολογηθούν από επιστημονικότητα, δεν δικαιολογούνται από έναν άνθρωπο ο οποίος διατέλεσε υπουργός δικαιοσύνης αυτήν την ώρα και τον αδικούν. Πάντα. Λοιπόν, το τελειώσαμε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στο άλλο θέμα που έχει να κάνει. Τι διαπραγμάτευση? Χθες είχαμε τον Πρωθυπουργό στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη δεν συμβαδίζει με νέα μέτρα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ ότι υπόθηκε μέσα. Είπε ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα όμως, κύριε Ρήγα, έχουμε αυτό το άρθρο του Τόμψεν, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ σας δείχνει με το δάχτυλο, ενώ την ελληνική κυβέρνηση. Και λέει μέτρα λιτότητας, εμείς μακριά από μας. Δεν ζητήσαμε ποτέ κάτι τέτοιο. Η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που λέει ναι στα πλεονάσματα 3,5% και με αυτόν τον τρόπο βάζει μέτρα λιτότητας στον ελληνικό λαό. Κοιτάξτε, η επιχειρηματολογία του άρθρου, στο άρθρο του κύριου Τόμψεν, είναι εντελώς αστεία και κυρίως είναι και προβληματική ως επιχείρημα όπως το διαμορφώνει. Θα σας πω το εξής. Εδώ έχουμε μια στάση από το Delta NTAF και το IMF, δηλαδή, το οποίο τι λέει? Ότι δεν βγαίνουν τέτοια πλεονάσματα, δηλαδή τα πλεονάσματα ξέρετε ότι είναι αυτά τα οποία εξυπηρετούν το χρέος. Και δεν βγαίνουν αυτά τα πλεονάσματα και ταυτόχρονα το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτή τη στάση λοιπόν και αυτή την θέση ας την μπει εκεί που πρέπει. Δηλαδή στους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς και στον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος λέει το ανάποδο. Ότι το χρέος είναι βιώσιμο, δεν χρειάζεται μέτρα για το χρέος ιδιαίτερα και ταυτόχρονα δεν χρειάζεται και δημοσιονομικά μέτρα. Ρίγα, αυτό λέει. Λοιπόν, μισό λεπτό, αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου, γιατί βάζετε ένα ζήτημα. Μοιάζει να μην το λέει.
Το λέει σε όλους τους τόνους. Και σε κάθε παράγραφο του άρθρου είναι το 1,5% ως στόχος που μπορεί να επιτευχθεί. Λέει όμως ότι εσείς δεν έχετε κάνει πολιτική ενοποίηση στην Ευρώπη. Άρα ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του με λίγα λόγια. Ναι, το... Και η Ευρώπη λοιπόν, το έχετε διαβάσει. Και η Ευρώπη λοιπόν δεν συμφωνεί. Εγώ μπορώ να μετάσχω. Αν η ελληνική κυβέρνηση δεχτεί το 3,5%, εγώ να μετάσχω, αλλά θα πάρετε και μέτρα. Πείτε μου ποια είναι αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτή η στάση και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνει τη σκέψη του, καλά θα ήταν να διαμορφώσει στο πεδίο της πραγματικότητας. Και όχι απλά να το εκφωνεί από την ώρα που θέλει να συμμετάσχει και χρειάζεται ενδεχομένως για τη δική του σκέψη ή για άλλους να έχει συμμετοχή. Το αν η Ευρώπη δεν έχει πολιτική ενοποίηση. Κύριε Δαράκη, αυτή είναι και η αντίληψή μας την οποία έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια. Η Ευρώπη διαμορφώθηκε στην Ευρώπη ένα πεδίο και φαίνεται σήμερα με την εξέλιξη και στη Γαλλία και στην Ιταλία και με τον Brexit το οποίο έγινε, όπου αυτή η μη πολιτική ενοποίηση, η μη, αν θέλετε, οικονομική ενοποίηση με όρους δημοκρατίας, με όρους κοινωνικής συνοχής, διαμόρφωσε αυτό το πεδίο το οποίο υπάρχει σήμερα. Εδώ λοιπόν βρίσκονται δυνάμεις διάφορες οι οποίες παίζουν και στην πλάτη της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας. Εμείς είμαστε, αναλάβαμε τη μέρα που αναλάβαμε κυβέρνηση, αυτό το έχουμε καταδείξει. Και λέμε ότι αυτές οι πολιτικές, αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης δεν μπορεί να διαμορφώσει πεδίο και κοινωνικό και οικονομικό στην Ευρώπη. Θα εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται. Άρα λοιπόν να τελειώνει αυτή η συζήτηση και να υπάρξουν άλλες πολιτικές. Και κλείνω, τι θέλω να πω με τα μέτρα. Δεν αντέχει άλλα μέτρα και δεν υπάρχει ούτε στη σκέψη, αλλά πρέπει και οικονομικά να το δούμε αυτό. Μέτρα λοιπόν τα οποία θα είναι εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Και επίσης και οικονομικά δεν στέκει αυτό. Δηλαδή για να ρωτήσουμε, όταν οι πολίτες δεν έχουν το εισόδημα, δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να ρίξουν ρευστό στην αγορά, πώς αυτή η αγορά και πώς θα υπάρξει ανάπτυξη. Να σας πω τι απαντάει. Όχι, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, το μισό κομμάτι. Δηλαδή τι λέει. Λέει ότι έχετε λάθος πολιτική καθημερινή. Δηλαδή όταν κάνετε υπερφορολόγηση, μετά δεν έχει. Ναι. Όταν μπαίνετε σε μια λογική, ας πούμε, να διαφυλάξετε κεκτημένα που δεν τα έχουν οι άλλες χώρες, λέει, έτσι, παροχών, συντάξεων, ύψους συντάξεων κλπ. Εάν μπαίνετε σε αυτή τη λογική, πώς θέλετε μετά να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα του χρέους. Άρα, μειώστε τα, λέει το Δήμο του. Λιγότερες παροχές. Μικρότερη φορολογία. Αυτός είναι ο δρόμος προς την ανάπτυξη και όχι αυτός που ακολουθεί η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, παροχές τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν γίνει του κόσμου οι περικοπές, 11 περικοπές όλη την προηγούμενη περίοδο. Επιδόματα δεν υπάρχουν. Είναι ο μέσος όρος, ο μισθολογικός στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλός. Επίσης, στο ιδιωτικό πεδίο η καταστροφή είναι τεράστια, γιατί δεν είναι μόνο το τι μισθούς υπάρχουν και όσοι υπάρχουν οι μισθοί με πλήρη δικαιώματα, είναι όλοι οι μισθοί, τα μπλοκάκια που λέγατε προηγουμένως, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, δεν έχουν καμία ασφάλιση όλοι οι εργαζόμενοι, ναι. Αυτό είναι καταστροφικό πεδίο. Πάντως, κύριε, και διευκολύνει να υπάρχει η απορρίθμιση αγοράς εργασίας, διευκολύνει, δημιουργεί χώρο για να μην υπάρχει ανάπτυξη. Δίκαιη ανάπτυξη, κύριε Δαράκη, δεν μπορεί να γίνει και χωρίς να είναι και προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό να το καταλάβουν οι πολίτες. Άρα, ναι. Λέω και τελειώνω, ναι, σε αυτό, ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από εμάς είναι ξεκάθαρη και νομίζω θα κλείσει η αξιολόγηση. Και θα κλείσει γιατί είναι δεδομένο ότι εμείς μέτρα άλλα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι σημαίνει θα ρίξετε νερό στο κρασί σας τότε? Ορίστε. Λέει ο κ. Τσακαλώτος. Ναι. Δεν μ' αρέσει το κρασί νερωμένο, αλλά θα ρίξω νερό στο κρασί μου. Έτοιμο συμβιβασμό. Ο έτοιμο συμβιβασμό θα κάνετε κάπου πίσω. Ο Τσακαλώτος είπε και κάτι άλλο. Ότι θα μπορούσαμε να είναι τα πλεονάσματα, παράδειγμα, 2,5% ή 2. Ναι, και ο χώρος, ο υπόλοιπος που δημιουργείται, και σωστό είναι αυτό, από το 1,5% είναι ο χώρος ο δημοσιονομικός που διαμορφώνεται για να υπάρξει και να πάνε αυτά τα χρήματα στην αγορά και να υπάρχει αναπτυξιακή πορεία. Άρα υπάρχουν μέτρα, υπάρχει τρόπος, εμμονές υπάρχουν. Εμμονές. Και εδώ είναι το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ας μας πει η Νέα Δημοκρατία τώρα, και φαντάζομαι να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη χθες, τι εννοεί ότι εγώ θα μειώσω τη φορολόγηση, τι εννοεί ότι εγώ θα πάρω μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις. Μπράβο, θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις. Θα διευκολύνω τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Ακούστε, κύριε Δάκη. Και θα μαζέψω το σπάταλο δημόσιο. Αυτή είναι η λύση. Το σπάταλο δημόσιο, έχει μαζευτεί ήδη να μας πει αν εννοεί σπάταλο ότι θα κάνει απολύσεις. Για να φέρει για παράδειγμα, επειδή την είχαμε εδώ χθες την κυρία Μπακογιάννη και έλεγε ότι δημιουργεί για παράδειγμα αυτή η κυβέρνηση γραφείο
πρωθυπουργού και παίρνει συνεχώς υπαλλήλους καινούριους και δημιουργεί κομματικό στρατό. Εγώ θα σας πω το πολύ απλό ότι είναι μείον 40% το προσωπικό, το επιστημονικό, εν πάση περιπτώσει, που χρειάζεται μια κυβέρνηση από αυτό το οποίο χρησιμοποιούσα την προηγούμενη περίοδο. Αλλά να μην κάνουμε τώρα λαγισμό σε αυτήν την ιστορία. Το ερώτημα είναι ότι όταν μιλάμε για ποσά, όταν θα είναι να κάνεις περιορισμό, αυτό τι σημαίνει, απολύση σημαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Τι σημαίνει λοιπόν ότι θα έχουμε ανάπτυξη ή θα έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να επιβιώνουν στην ελληνική αγορά. Είναι αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης όταν πήγε στη Βουλγαρία και υπερθεμάτιζε στους ανθρώπους, επιχειρηματίες που είχαν πάει και είχαν πάει την έδρα τους στη Βουλγαρία. Και ότι είναι καλά, ότι είναι εξωστρεφής. Ότι είναι εξωστρεφής. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δυνατότητα να μπορούν αμέσως να ανοίξουν μια επιχείρηση. Όταν Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και πηγαίνει και λέει ότι αυτές οι επιχειρήσεις ορθά πήγαν εκεί και ότι είναι εξωστρεφής διαδικασία, τι εννοεί? Εννοεί ότι και στηρίζει ότι καλά κάνατε και πήγατε έξω. Κύριε Ρήγα, ξαναέρχομαι στο άρθρο. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον εκεί που αναφέρεται στην ανεργία και στις συλλογικές απολύσεις. Και λέει ότι υπάρχει μια διστακτικότητα της κυβέρνησης να άρει τους περιορισμούς στις συλλογικές απολύσεις, που είναι μια αναχρονιστική, όπως λέει, απέτηση, αλλά δεν οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιορισμοί στις απολύσεις είναι μια καλή ιδέα, αυτή καθεαυτή, αλλά διότι δεν διαθέτει επαρκή αποζημίωση της ανεργίας. Και ξαναέρχομαι να βάλω το ερώτημα που έβαλε και προηγουμένως ο Γιώργος. Αυτό το νερό στο κρασί μας συμπεριλαμβάνει και τέτοιου είδους μέτρα? Δηλαδή, έχει λάβει ένα τέτοιο μήνυμα το ΔΝΤ από την ελληνική κυβέρνηση ότι πολύ ευχαρίστως θα το κάναμε αυτό το πράγμα, δεν είναι ιδεολογικό μας ταμπού, απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε το μηχανισμό, τους πόρους να επιδοτούμε την ανεργία? Πρώτον, εμείς αυτό που είπαμε και έχουμε δηλώσει και η κυρία Χτσιόγλου με τρόπο σταθερό, ότι τι θέλουμε? Θέλουμε να υπάρξει άλλη απορρίθμιση, μπορεί να έχει κι αλλιώς, έχει διαλυθεί η αγορά εργασίας. Το σύμπαν. Το σύμπαν. Άρα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο είναι κοινωνικό και εκτεκτημένο ευρωπαϊκό. Αυτό νομίζω καλύπτει όλο αυτό το οποίο εμείς θέλουμε όσον αφορά την αγορά εργασίας. Κοιτάξτε, κύριε Δαρά και κύριε Δάρα, νομίζω ότι το να έχεις επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους με το αντίστοιχο ποσό το οποίο υπάρχει. Τους βάζουν να δουλεύουν ελαστική εργασία. Τους κρύβουν, αν θέλετε. Τους κρύβουν κάτω από. Όταν πηγαίνει η επιθεώρηση εργασίας, αυτά δεν είναι. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία τιμά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Υπάρχουν όμως επιχειρήσεις, γι' αυτό θέλω να το πω αυτό. Υπάρχουν επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες και τα δικαιώματα εργασιακά τα τηρούν και τους μισθούς δεν έχουν ρίξει και κρατάνε όλα αυτά τα οποία λέμε κοινωνική στάση απέναντι στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η διαφορά, το πώς εμείς εννοούμε την επιχειρηματικότητα και το ότι μια επιχειρηματικότητα για να είναι υγιής. Αυτό τα εργασιακά όμως, κύριε Ρήγα, τι θα γίνει τελικά? Γιατί απασχολεί, τα έχουμε μπροστά μας, δεν τα έχουμε λύσει. Εγώ λέω ότι. Και ακούγονται οι φωνές ότι θα δώσει η ελληνική κυβέρνηση το 5-10% για να εξασφαλίσει, τις συλλογικές. Δεν θέλω να τελειώσω, το λέω με ειλικρίνεια, δεν θέλω να μπω σε αυτό το τι θα γίνει. Είναι η διαπραγμάτευση, είναι η εξέλιξη. Υπάρχουν συγκεκριμένες σταθερές τις οποίες έχουμε βάλει και ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την επεκτασιμότητα. Εσείς ως κόμμα θα δεχόσασταν δηλαδή κάτι τέτοιο, την αύξηση του ποσοστού απολύσεων? Κοιτάξτε, για να πεις ότι θα δεχτείς κάτι ή όχι, θα πρέπει να δεις όλο το σύνολο, το πλαίσιο και το παίρνεις. Άρα μπορεί και να το νομίζω, δεχτείς. Και λοιπόν, δεν το λέω ότι θα το. Δεν το λέω με τη λογική του θα το δεχτούμε. Λέω ακριβώς ποιο θα είναι το πλαίσιο. Αν αυτό είναι βελτιωμένο, είναι σε αυτή την οπτική την οποία θέλουμε εμείς, προφανώς. Και δεν μιλάω γι' αυτό, για να μην θεωρηθεί δεδομένο το λέω γι' αυτό, ότι εκεί μπαίνει σε μια λογική πια συμβιβασμών, ώστε να πάρεις το βέλτιστο σε αυτή την πορεία την οποία έχεις και διαμορφώνεις αυτή τη στιγμή. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι σκληρή διαπραγμάτευση, αυτό θέλω να σου πω, και την κάνουμε αυτή. Προφανώς. Αυτή είναι η διαφορά μας από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και τον κάνουμε με έντιμο τρόπο και θα κρυθούμε γι' αυτό. Θα δούμε και τα αποτέλεσματα. Έχει μια σημασία, μια διαπραγμάτευση, σημασία και τα αποτελέσματα. Εντάξει, να θυμίσω κάτι όμως. Η προηγούμενη διαπραγμάτευση, η οποία είχε γίνει και γινόταν και μας πήγε στο μεσοπρόθεσμο. Έφερε αυτά τα ποσοστά. Τι έφερε? Γιατί είναι και το στοιχείο αυτό με το ότι δώσαμε τη 13η σύνταξη, όπως λέγεται. Τότε, όταν είχε καμία σχέση με αυτό που είχε κάνει ο κ. Σαμαράς, γιατί τότε ενέγραψε στον προϋπολογισμό του 14. Στο 14 αυτά τα οποία δεν μπορούσε να κάνει το 13 και έπεσε έξω τελείως
όσον αφορά τα πλεονάσματα. Και εκεί χρεώθηκε και γι' αυτό τελείωσαν όλα. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Να δούμε λίγο τώρα αυτό το. Εσείς το ονομάσατε 13η σύνταξη, ή άλλη φιλοδόρημα. Αυτό έχει προοπτική. Δείχνει μια βασική λογική, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μια κεντρική λογική. Είχα ένα πλεόνασμα και δείτε πώς το χρησιμοποιώ. Υπεραπόδοση είναι να το κάνω. Υπεραπόδοση. Παραπάνω από ό,τι είχατε συμφωνήσει. Σωστά. Διπλάσιο, υπερδιπλάσιο. Αυτό όλοι οι δείχτες, εφόσον θα αυξηθεί το ζητούμενο, λέει ότι δεν θα ξαναυπάρξει. Άρα πρόκειται για ένα πράγμα το οποίο έγινε μία φορά και ότι θα το χρησιμοποιήσετε τώρα, ας πούμε, κάποιοι λένε και προεκλογικά. Θα το δούμε αν υπάρχει στη σκέψη σας. Ή είναι μία πολιτική η οποία θα συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και πώς θα το καταφέρετε αυτό, εφόσον πια θα φτάσετε 3,5% να πρέπει να βγάζετε πλεόνασμα. Παρατήρηση πρώτη, ότι εμείς έχουμε πει ότι ό,τι από αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε επιστρέφεται στην ελληνική κοινωνία. Και το τηρούμε. Το ίδιο θα γίνει και με το θέμα του 1,70. Ό,τι υπάρξει από υπεραπόδοση θα τηρηθεί. Δεύτερο στοιχείο. Δέστε από τον προϋπολογισμό και στο κομμάτι της υγείας. Είναι αυξημένος ο προϋπολογισμός για την υγεία, που σημαίνει είναι πρώτη φορά μετά από μια πενταετία, έστω και λίγο, και προσπαθείς να διαμορφώσεις άλλο χώρο στην παιδεία και δημοσιονομικό. Προσλήψεις οι οποίες γίνονται για και είναι η πρώτη παρέμβαση που γίνεται. Τρίτο, στην παιδεία πάλι αυξημένα τα κονδύλια τα οποία υπήρξαν από την προηγούμενη περίοδο. Κάνουμε αυτή τη προσπάθεια και αυτό τα δίνουμε σε όλο το πεδίο. Ό,τι μπορούμε από πότε την... θα τα δει ο κόσμος, κύριε Ρίγα? Γιατί εσείς στα νούμερα περιγράφετε μια κατάσταση. Μέχρι το τέλος του μήνα. Πρέπει να δει. Πότε θα δει τα λεφτά τα 20. Δεν μιλάμε τα αυτά. Μιλάμε τα μέτρα, τα αποτελέσματα των μέτρων. Μια σειρά μέτρα στην υγεία που ξέρετε την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Ξέρετε την κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία. Ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος, για να μπορέσει να αξιολογήσει όλα αυτά που λέτε εσείς ή αυτά που σας καταλογίζει. Να πάω από το παιδεία, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός. Λοιπόν, και επειδή ζω το χώρο και το ζω άμεσα. Ναι. Λοιπόν, ο χώρος εκπαίδευσης είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μια πενταετία. Και το λέω με ειλικρίνεια. Γιατί έχουμε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι βρήκαν χώρο και αναπνεύσανε καταρχήν δημοκρατία που δεν υπήρχε. Με τις προσπάθειες που γινόταν από την Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο στοιχείο είναι και στα μεγέθη τα οικονομικά είναι καλύτερα και λειτουργεί ένα δημόσιο σχολείο με καλύτερους όρους. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Όμως καλύτερος όρος. Τι γίνεται όμως, γιατί κάνετε το ερώτημα, πότε θα τα δουν? Προφανώς θα τα δουν και έχουμε πει ότι μέχρι το 2017 το 17 θα υπάρχει ανάπτυξη και έτσι προβλέπεται από παντού. 18 λοιπόν μπαίνουμε στις αγορές, το QE. Αυτά είναι το σχέδιο, το οποίο διαμορφώνει και είναι δεδομένο το σχέδιο ότι αποδίδει. Και απέδωσε με τώρα. Ποιος μέχρι σήμερα απέδειξε ότι το προηγούμενο σχέδιο ήταν καταστροφικό? Το αποδείξαν όλοι. Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε μέχρι.